Σήμερα, παιδιά, θα ξεκινήσουμε τη νέα μας εκδρομή, αυτή τη νέα σεζόν, ήρεμα, στοϊκά, χωρίς φωνές, χωρίς πολλά πολλά. Θα είμαστε μια ήρεμη, ταξιδιωτική εκπομπή που οδεύει σε πολύ όμορφα μέρη στην Κρήτη. Ούτε καν! Καλημέρα, παιδιά! Καμία όρεξη. Νέα σεζόν! Νέοι τόποι, νέοι προορισμοί! Και είμαστε πάλι στον δρόμο, στην Κρήτη μας, ναι! Ξέρετε που θα πάμε σήμερα? Πού θα πάμε? Θα πάμε στην Εμπόρο! Καταλήγει στην Εμπόρο. Τι αυτή, πώς το λέει, την Εμπόρο Κρασίδη. Και από τη Γιάννα Λάτ, τρομερό. Θα πάμε, η βάση μας θα είναι η Εμπόρο, αλλά θα περιηγηθούμε σε όλο αυτό το. Το περίγυρο του Δήμου της Κάτω Βιάνου, ρε παιδί μου. Θα πάμε στο Ξενιάκο, Θωμαδιανό, θα πάμε να μιλήσουμε για αέροντες, θα πάμε να πάρουμε μια τρελή και πανέμορφη πορεία για να βγούμε στο οροπέδιο. Την έχεις κάνει διαδρομή? Ναι, όχι. Ναι, όχι. Αυτά για την ώρα. Λείπει ο φίλος μου Μιχάλης ο Λουκάκης, τα φιλιά μας, τα χαιρετισματά μας, είναι σε άδεια ακόμα, τι να κάνει, σε για αυτούς. Και η εκδρομή ξεκινά. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου με τρεις λέξεις? Πολύ καλό. Μία είπε. Πολύ καλό αυτό, τρεις είπε. Α, πολύ, πολύ καλό αυτό. Αυτό. Τέλεια. Εσύ? Καλό. Ήταν αυτό. Εσύ? Ήταν αυτό καλό. Λεξιλόγιο σου λέει. Εμένα το καλοκαίρι μου που είχαμε μείνει σε αυτό, εμένα το καλοκαίρι μου ήταν πάρα πολύ ωραίο και να ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές μου διακοπές είναι ο λόγος που θα πάμε να περιηγηθούμε σε αυτά τα μέρη, φίλοι. Γιατί πήγα στην Έπαρο. Τρεις λέξεις μας είπες. Εγώ είμαι παρουσιαστής όμως, ρε φίλε. Α, δεν πιάνει δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Πάμε έτσι να το πάμε. Πήγα λοιπόν στην Έπαρο, στο σπίτι των Τσιριγότιδων. Μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια είναι, από τις πια καλούς στην Έμπαρο. Και εκεί, παιδιά, βασικά, ξέρεις τι είναι εσύ? Θα στα πω όλα στην Έμπαρο. Πρώτη μας στάση θα είναι όμως το Θωμαδιανό. Γιατί πάμε εκεί? Γιατί οι φήμες λένε ότι θυμίζει. Ποια είναι η πόλη με τα καναλιά? Τη Βενετία. Θα δείτε το λόγο εκεί. Καλημέρα, να ρωτήσουμε κάτι. Είμαστε από το Κρήτη TV. Ναι. Ψάχνουμε, έχω ακούσει ότι στο Θωμαδιανό έχει πολύ ωραίο ένα ποτάμι που περνάει από μέσα. Έχει νερά. Δεν έχει νερά το Θωμαδιανό. Ήσαι νερά. Και δεν έχει πια. Και δεν περνάει πια από το ποτάμι, λέει, μέσα από το Θωμαδιανό. Όχι. Και τι ωραίο έχει το Θωμαδιανό εδώ. Έχει όλα τα πάντα. Ωραία. Ζιά, γάλα, μυζί. Ανθρώπινη λύση, βέβαια. Γιατί πότε είναι κάθε μέρα. Έχω μάθει ότι είστε, λέει, 1500. Ωραία, η πλατεία που είναι? Εδώ κάτω. Να την πλατεία. Εδώ και πιο κάτω. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Ποιος μου έλεγε, ρε, ότι έχει ποτάμι ο Θωμαδιανός? Δεν τρέπεστε λίγο να μου λέτε λάθος πληροφορίες και να τις λέω στους ανθρώπους? Δεν έχει, λέει, ποτάμι το Θωμαδιανό. Έχει, λέει, αλλά δεν. Επίσης, οι κυρίες μας κοροϊδέψαν γιατί μας είπαν να πάμε στην πλατεία από εδώ, αλλά ο δρόμος αυτό. Πάμε να δούμε το ποτάμι. Δεν πιστεύω εγώ τώρα. Εγώ αρχικά ακούω καταράκτες. Σε. Κουκάκι, βάλει το μοντάζ. Βάλει το μοντάζ να ακούγεται καταράκτες, κουκάκι. Και βάλει και από πίσω έτσι να μυρίζει γύρω-γύρω το ρόλο. Τώρα το με της ευκαιρίας να σας πω ότι αυτό που βλέπετε είναι όντως η φάση της γύρω περιοχής. Είναι κατάφυτη, έχει καρυδιές, έχει βελανιδιές, όχι βελανιδιές, έχει καρυδιές. Τσαλαπετινός! Τσαλαπετινούς, πολλά δέντρα, τα φιλαράκια πέφτουνε. Και τώρα θα δούμε αν έχει ποτάμι. Σταμάτα. Σταμάτα. Μάτος πλέον. Δεν θα μου λες τι να κάνω. Για περιήγηση, στα δεξιά είναι ο ποταμός, όντως δεν έχει νερά.
Οπότε ένα πράγμα που θα σας πω είναι μην εμπιστεύεστε ποτέ τις πληροφορίες που διαβάζετε από το ίντερνετ. Τι να σου πω τώρα, αυτό ήταν σίγουρο. Λοιπόν, ωραία, μικρή στάση εδώ, λίγο βολτούλα, λίγο πράσινο, γιατί όχι, αφού ήρθαμε γιατί να με το χαρούμε. Και πάμε ρε σε μπάρο. Είδες που ετοιμάζονται για το χειμώνα και μαζεύουν τα ξύλα τους. Αυτή είναι η ζωή του χωριού, φίλοι. Και ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, φίλοι, για ένα τόσο έτσι κλασικό χωριό της Ανδροχώρας είναι το Φωμαδιανό. Μικρό, γύρω σε 70 κατοίκους και το όνομά του, λέει, το πήρε Φωμαδιανό. Έχεις θαλασσιά. Και τώρα που το λέγανε Θωμά του πρωτοκάτοικο. Πολύ καλά δεν το λέγανε Θωμά, το λέγανε Φωμαδάκι τα ρε. Οπότε δεν θέλει και πολύ φαντασία. Λίγο να περιηγηθούμε λίγο στο χωριό, να δούμε λίγο την αυθεντική ομορφιά του και να θαυμάσουμε τα υπέροχα σοβαγιά του. Καλημέρα! Καλημέρα! Ωραίο χωριό! Ωραίο! Καλό δεν είναι! Ναι! Καλό! Και τούτο δεν συνεδαφείτε στο ποτάμο ή δεν κάμετε. Πήγαμε στο ποτάμο! Πράγμα δεν έκαμετε. Δεν είχε νερό, πήγε στο ποτάμο. Και δεν έχει νερό. Δεν έχει, όχι. Το χειμώνα, παιδί μου, είναι το νερό. Το χειμώνα μας έχει μέσα από το χωριό. Και όπου περνάει μέσα από το χωριό το νερό. Δεν περνά. Όχι, δεν έχει, λέει, ένα αυλάκι. Πότε το έχει αυτό το αυλάκι? Το είχε το αυλάκι πριν 30 χρόνια. Τουλάχιστον εμάζεψε καρύδια. Εμάζεψε. Δύο πήρα. Μόνο δύο. Σε τσιονά πήρε. Δύο, ναι. Ωραία. Να σε κάνω καφέ. Όχι, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε να βγούμε στην Έμπαρο τώρα. Πόσοι κάθεστε τώρα εδώ πέρα μόνοι μου? 25. Εδώ πέρα. Ναι. Όχι, βρε. Παραπάνω. Καμιά 50-60. 50-60, ε. Όταν έρθουν τα παιδιά μας είμαστε περισσότεροι. Εντάξει, χειμώνα εδώ παλιά. Το χωριό ήταν μεγάλο. Ναι. Είχε όταν πήγε, αλλά τώρα τα πολλά είναι κατοίκη. Πότε που έχουν πειράσει. Κατάλαβα. Φεύγουν αυτά τα χωριά. Έμαθα ότι εδώ πέρα η περιοχή είναι περιοχή του έρωτα. Ναι. Ήταν. Εδώ. Ήτανε. Ήτανε. Τώρα έχουν λύγει. Βλέπεις ρε φίλε, με τι γλυκύτητα όμως αυτή η μάγκα σου μιλάνε, σου κάνουνε χαβαλέ, σε πειράζουνε. Άντε τώρα εσύ να πας στο Ηράκλειο Χανιά Ρέθινο στην πόλη και να κάνεις μια τέτοια κουβέντα. Κάθε το άλλο στο αυλιδάκι του, καθαρίζω το καρυδάκι του και έρχεται ένας τύπος και του λέει αυτό φίλε, είναι η κριτική φιλοξενία, οι κριτικοί άνθρωποι στον το χώρα. Γιατί οι παραλιακοί αρχίζονται και γίνονται ντίβες. Λύθηκε το μυστήριο, φίλε. Τι? Το αυλάκι είναι αυτό. Μην το βλέπεις έτσι τώρα, φαντάσου να κατεβαίνει όλο νερό. Γάργαρο, ωραίο. Αλλά κατεβαίνει όμως, λέει, το χειμώνα. Εμείς ήρθαμε λίγο νωρίς. Να ξαναρθούμε, θέλει, σε 3-4 μήνες. Καλά μας είναι. Να σταματήσουμε τώρα. Κόψω. Τι θα πάμε να φάμε, μπιφτέκια? Μπιφτέκια, τι φάμε. Πάμε στο Δωμαδιανό. Όχι, στο Δωμαδιανό είμαστε. Πάμε στην Έμπαρο. Φτάσαμε λοιπόν στην Έμπαρο. Μπροστά από το μνημείο των Πεσόντων για την κύκλωση της Έμπαρου, αυτό γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά, δίπλα από το σχολείο του χωριού, στη κεντρική πλατεία να την πούμε. Θα ξεκινήσει η βόλτα μας στην πανέμορφη Έμπαρο.
Λοιπόν, το χωριό Τίνα το γνωρίζω αρκετά καλά. Έχω κάνει διακοπές εδώ πέρα 2-3 χρονάκια συνεχόμενα λόγω μιας φιλικής οικογένειας που είναι εδώ. Και πάμε τώρα να στρατοπίσω. Από δεξιά, αν θέλετε, πάτε και βρίσκεται το σούπερ μάρκετ τα πάντα όλα. Αριστερά είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού. Και στα δεξιά μπαίνει μέσα στο χωριό. Εμείς πάμε να περιηγηθούμε λίγο πρώτα στο χωριό και θα συναντήσουμε τον κύριο Περογιαννάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει γενικά για την Έμπαρο, τον Έρωτα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε για αυτό το περίφημο χωριό. Και θα σου πω και κάποιες εντυπώσεις που πιστεύω ότι θα σκαρφωθούν καλά στο κεφάλι σου. Έλα. Η Έμπαρος είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και αγαπημένο χωριό. Δεν κρύβω ότι όταν πρώτο ήρθα να κάνω και καλά διακοπές, έλεγα τι να κάνουμε στην Έμπαρο, γιατί να κάνουμε στην Έμπαρο και μακριά από την παραλία και τέτοια, όχι μάγκα. Εδώ η φάση λίγο αλλάζει, εδώ ο χρόνος σταματάει. Εδώ όλοι είναι μια παρέα. Και όταν είπα ότι έχασα το σκύλο μου, δεν είναι για απλά για να περιγράψω μια περιπέτειά μου. Φίλε, εδώ πέρα όντως έχασα το καλουμπάκι. Διακοπές, έκανα μία βόλτα στο χωριό, όλοι οι κάτοικοι, οι περαστικοί, οι σταματούσαν και μου λένε τι έγινε. Έχασα το σκυλί, και φίλε όλο το χωριό κινητοποιήθηκε με πανηγύρι για να μπορέσουμε να βρούμε το καλουμπάκι. Το καλουμπάκι βρέθηκε, ανακούφιση ήρθε και όλα αυτά δείχνουν το πόσο πραγματικά ρε φίλε, όταν μια κοινότητα ασχολείται και την ενδιαφέρει ο πραγματικά ο δίπλας του συνάνθρωπός της, είναι κάτι το οποίο είναι ονειρικό, είναι πραγματικό, είναι αυθεντικό, είναι γνήσιο. Η βόλτα στην Έμπαρο συνεχίζεται. Οι εικόνες νομίζω είναι πραγματικά υπέροχες. Και εμείς δεν μένει τίποτα άλλο από να τις απολαύσουμε. Δύο γρήγορα τελευταία info. Το πρώτο info είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ένας γυναικείος συνεταιρισμός ή έργανος. Φτιάχνουν τρομερά κουλουράκια, μπισκοτάκια, παραδοσιακά, καλτσούνια και τέτοια, όμοιση τα λέω. Και το άλλο το info το άκυρο από την Έμπαρο είναι η Ζένα Αγγελοπούλου Βασκαλάκη. Και αυτός είναι ο Παλιατζής. Παλιά νοξίδο, παλιά μολύ. Φεύγοντας λοιπόν από την Αγία Ειρήνη που είναι και η φωλιούχος ας πούμε του χωριού, ας μιλήσουμε λίγο για τα βασικά της Έμπαρου. Γύρω στα 450 μέτρα υψόμετρο, ένα παλιό κεφαλοχώρι με πάρα πολύ ζωή, ακόμα και τώρα βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από το πιο κλισέ, το όνομά του. Έμπαρος. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα λοιπόν, αφού δεν μου απάντασες θα πω εγώ. Η μία εκδοχή λέει ότι όταν ήρθαν οι Άραβες το 800 κάτι από την Ψαρή Φοράβα για να κατακτήσουν την περιοχή, αναφώνησαν λέει αμπάρ αμπάρ, που σημαίνει άμπαρ άμπαρ βασικά, που σημαίνει αρωματικό φυτό ή έμπαρ έμπαρ, ωραίος τόπος. Η δεύτερη λέει εκδοχή είναι ότι με τις φυγές από την Πάνω Ελλάδα ήρθαν εδώ πέρα πάρα πολύ παριανοί από την Πάρο και έτσι βγήκε καλά εμπάρο στην Έμπαρο. Και το τρίτο λέει ότι είναι ονομασία όπως όλες οι ονομασίες που υπήρχαν παλιά γύρω στην περιοχή. Έμπαρος με την κατάληξη Έμπαρος, Βιάνος, Έργανος και τα σχετικά. Ό,τι και να έχει δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε ένα τόπο
παρθένο, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ παραδοσιακό. Πολύ πληροφορία για την ώρα. Θα χαζέψουμε να πάρουμε δύο εικόνες και θα συνεχίσουμε. Εννοείται ότι το εκκλησιαστικό στοιχείο σε όλα τα χωριά της Ενδοχώρας και όχι μόνο βασικά είναι πάρα πολύ μεγάλο και μας είπαν οπωσδήποτε να έρθουμε να επισκεφτούμε τον Άγιο Γιώργιο. Είναι μια από τις πιο παλιές εκκλησίες του χωριού, γύρω στον 13ο αιώνα νομίζω, και θα κάνουμε αυτό που πάντα κάνουμε όταν βρίσκουμε μια καμπάνα μπροστά μας. Και καλώς ήρθαμε! Εννοείται ότι πέρα από όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα πολιτισμικά στοιχεία που δίνουμε για κάποια, για οποιαδήποτε περιοχή επισκεφτόμαστε, δεν μπορούμε, ρε φίλε, να μην αναφέρουμε και, και τους ανθρώπους, ρε μάγκα. Τους ανθρώπους οι οποίοι με το που ήρθαμε είδες. Ο ένας να μας καλέσει να πιούμε ρακάκια. Γιατί καλά το πρωί, το συζητάμε. Να μας κεράσει καφέ, να τι να κάνουμε το ένα. Θα ή φανταρικό να κάτσετε να πιούμε. Ελάτε να φάμε, είμαστε όλη την ώρα εδώ. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεκτίμητο. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Η Κρήτη το έχει όλο το μεγαλείο σε όλες τις τοποθεσίες. Και αφού μιλάμε για τοποθεσίες, θα με ρωτήσεις κάτι, ρε φίλε. Γιατί να έρθω στην Έμπαρο να κάτσω? Ξέρεις γιατί? Να σου πω σε ένα όμορφο τόπο, περίπου. Γιατί, φίλε, είναι όμορφο. Γιατί, φίλε, είναι ήρεμα. Γιατί, φίλε, είναι γνήσια. Γιατί πέρα από όλο αυτό το κομμάτι που έχεις, το καλοκαιράκι έχει το βράδυ δροσούλα, οι άνθρωποι είναι ωραίοι, έχει πραγματάκια να κάνεις και εκδρομές. Έχεις στο πολύ δίπλο, στο τζούτσιγο. Το κερατόκαμπο, το σκούρο, τη δέρματο. Σε 15-20 λεπτά μπορείς να είσαι σε όλες τις παραλίες του νότου της περιοχής και να κάνεις πραγματικά μοναδικές διακοπές και να απολαύσεις αυτό που λέμε κριτική αύρα, κριτική φιλοξενία. Και αν αναρωτιέστε γιατί βρίσκουμε σε αυτή την ταράτσα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ξέρει καν που βρίσκομαι εδώ, όχι. Εδώ, μάγκα μου, είναι των Τσιριγότηδων. Πάει πέρα κανένα τσίρια κοπές μου. Έχασε το σκύλο μου τρεις φορές. Καλά ήθανε. Τον ευρύχες. Μα ευρέθηκε, ναι, ήρθα μόνο. Ακριβώς απέναντι είναι η εκκλησία της Παναγίας του Δέτη και θα πάμε να την επισκεφτούμε αμέσως μετά. Θέλω όμως τώρα να πάμε να συμμιλήσω για το σήμα κατεθέν της Εμπάρου και της γύρω περιοχής για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις ποιος ήταν αυτός? Ο Έρωτας. Αλλιώς, το δίκταμα. Γυρίζω τουλάχιστον 20 λεπτά και ανακαλύπτω στην ουσία το χωριό της Εμπάρου και οι άλλοι τρεις φίλοι, συνάδελφοι, συνοδοιπόροι έχουν κάτι στο καφενείο και πάνω αυτό. Σε περιμένουμε. Περιμέναμε. Πάμε να βρούμε τον κύριο Περογιαννάκη να μιλήσουμε για τον έρωτα γιατί θα νευριάσω και θα αρχίσω να... Λοιπόν! Ο κύριος Περογιαννάκης ήρθε ως σαν το σβούρο με ένα παπί και πάμε να τον ακολουθήσουμε για να πάμε να βγούμε, λέει, σε ένα χωράφι με έρωτα. Εντάξει, δεν είναι κανείς από πίσω μου, εντάξει, θα πω εγώ. Ουσιαστής είμαι ότι θα το κάνω. Πάμε τώρα. Πάμε πρώτα στο χωράφι και μετά πάμε στους Μιλιαράδους. Πάμε στους Μιλιαράδους. Στο Μιλιαράδων. Στο Μιλιαράδων πάμε. Υπάρχει σημασία που το λέω αυτό, θα σου πω μετά. Έχω ένα φίλο που το λένε Γιώργη Μιλιαρά. Από εκεί είναι. Από εδώ είναι. Ναι. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είμαστε, σε λέω Γιώργο. Ο Γιώργο. Έτσι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πρόεδρος της κοινότητας. Πρόεδρος της κοινότητας Εμπάρου, του Δήμου Βιάνου και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου. Και είσαι μάλλον το κατάλληλο πρόσωπο για να μας μιλήσεις για το σήμα κατατεθέν, όπως ξέρω εγώ, της Εμπάρου, τουλάχιστον τα παλιά τα χρόνια. Αυτό το πραγματάκι. Τι είναι αυτό? Σήμα κατατεθέν τα παλιά χρόνια, πριν 40-50 χρόνια, ήταν ο Έρωτας, το δίχταμος. Το 80% η παραγωγή στις ευρύτερες περιοχές παραγόταν εδώ στην Έμπαρο μέσα.
και στα χωριά δίπλα. Και στα χωριά δίπλα, Ξενιάρχο, Δωματιανό. Κατά αποκλειστικότητα καλλιεργόταν εδώ ο δίκταμος. Ξεκίνησε όμως να καλλιεργεί το δίκταμος. Ξεκίνησε ο δίκταμος, είναι απέναντι στο βουνό του Δέτη, εδώ ψηλά, πολύ ψηλά. Από εκεί τον παίρνανε οι άνθρωποι και τους κατέβασαν. Οι άνθρωποι από εδώ, τις ευρύτερες περιοχές, όχι τις ευρύτερες περιοχές του Ξενιάρχου, του Μιαράδου, του Κατοφύλλου, του Δωματιανού. Ανεβαίνανε εκεί πάνω με σινιάζια να τον βγάλουν από το βράχο μέσα. Με αποτέλεσμα να είχαμε και ένα θανατηφόρο ατύχημα τότε, ένα θανατηφόρο στην περιοχή, εξαιτίας του ότι πήγε να βγάλει ο άνθρωπος έρωντα από εκεί, από το βράχο μέσα, και καταρχήν έπεσε κάτω και μετά από κάμπο σου μέσα. Ποια χρόνια μιλάμε τώρα αυτά? Αυτό ήταν έτσι όσο το 19-22. Τόσο παλιά. Τόσο παλιά. Και διάβασα, λέει, τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, ότι γύρω στο 80% της παραγωγής του έραντος παγκοσμίως έβγαινε από εδώ πέρα. Το 80% έβγαινε από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνταν με αυτό, είχαν έρωτα. Έτσι. Είχαν έρωτα. Έχει σχέση με το όνομα αυτό. Ήταν όμως και σχέση με τον έρωτα, την ονομασία. Δηλαδή είχαν πάθος οι άνθρωποι αυτοί, αλλά ήταν και σε μονόδρομο. Δεν είχαν άλλη καλλιέργεια, δεν είχαν τόσες ελιές που υπάρχουν σήμερα. Okay. Και σε πολλές οικογένειες πάρα πολλοί σπουδάσανε από αυτό το προϊόν. Από το δίκταμο σπουδάσανε, γίνανε γιατροί, δικηγόροι, δηλαδή οι άνθρωποι από εδώ βγάζανε πάρα πολλά χρήματα. Ήταν σαν το λάδι της περιοχής, ας πούμε, το πετρέλαιο, να σου πω έτσι. Μπράβο, όπως είναι σήμερα που λέμε εμείς βγάζουμε λάδι πόνους εδώ, έτσι ήταν και εδώ η τέτοια. Υπήρξε μια βιοτεχνία εδώ στο χωριό μέσα, από κάποιο κέντρο στη Μαγνάκη, που ασχολούταν και τον έρωντα τον αγόραζε από τους παραγωγούς από εδώ, τους αγρότες, το οποίο τον έφτιαχνε αυτός εκεί στο βιοτεχνία, τον τυποποιούσε και τον έστειλε στο Ηράκλειο και από εκεί στην Ιταλία, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, για ποτά, για διάφορα που χρησιμοποιούσε. Διάβασα το χρησιμοποιούν που είναι πάρα πολύ για ποτά, για βερμούτ, για τέτοια βερμούτ, πράγματα και φυσικά έχει και ικανότητες ευεργετικές. Ενεργητικές. Παλιά όταν κάποιος θα πούνε στο μάχη του ή ακόμα και τα ζώα που είχαν κάποιες πηγές, οι παλιοί βάζανε από το δίκταμα αυτό, το φτιάχνανε και το βάζανε στην πηγή πάνω και σε 10-15 μέρες έκλεινε η πηγή. Και είχαν παρατηρήσει ήταν... αυτό ότι τρώγανε, λέει, τα ζώα, τα ανεμοραγούσαν. Οι κατσίτσες πάνω, όταν είχαν θέμα και τα ζώα, παρατηρούσαν οι βοσκοί, τρώγανε από αυτό το δίκταμο, ναι. Και θεραπευότανε. Και από την παρατήρηση σιγά σου λέει αυτό υπάρχει κάτι. Υπάρχει ακόμα και σήμερα που δεν υπάρχει ποσότητα σχεδόν έχει εξαλειφθεί γιατί οι νέοι έχουν φύγει, δεν καθόλου να καλλιεργήσουν. Αυτοί που τον έχουν αγοράζουν ορισμένοι κάθε χειμώνα για να έχουν το χειμώνα για ρόφημα, για διάφορα. Προπαντός στο κρύο κάνει πολύ καλό και στο στομάχι. Ορίστε. Και τι πήγε λάθος, γιατί έφυγε όλο αυτό το κομμάτι, η αγορά, ας πούμε. Η αγορά δεν έχει ζήτηση, η αγορά. Okay. Δεν έχει. Ενώ παλιά σας λέω ότι από εδώ βγάζαμε πάρα πολλά χρήματα. Μπορώ να πω ότι χρήματα εξίσου με το λάδι που βγάζουμε σήμερα. Τόσο πολύ, Τόσο πολύ, ναι. Πλέον εννοείται ότι το καλλιεργούν και υπάρχουν και από παλιότερα το κατεβάσανε. Ναι, αυτό είναι από παλιά θέματα. Ανανεώνει επιτέλους. Να πούμε ότι το μαζεύουν από ό,τι διάβασα τέλος του Αυγούστου. Τέλος του Αυγούστου, ναι. Και το αποξηραίνω αυτό λογικά και μετά είναι έτοιμο για. Το αποξηραίνω, το βάζω μετά σε σάκες μεγάλες και έρχονταν εδώ. Έμπορος, ζήγιζε, έπαιρνε για παιδί. Και γεια σας. Εξαιρετικά. Απέναντί μας έχουμε το βουνό που μας είπες. Θα πάμε να επισκεφτούμε την Παναγία του Δέτη. Ναι, ναι. Είναι από τους Μιλιαράδους πάμε. Ναι, από το χωριό Μιλιαράδο πάμε. Και βγαίνουμε πάνω. Και βγαίνει πάνω ο άσφαλος. Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μου έδωσε ότι. Είναι ένα προϊόν που δυστυχώς δεν έπρεπε να φύγει από εδώ από την περιοχή. Κρίμα, όντως. Πολύ μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ύστερα η ποιότητα, τη μυρωδιά που βγάζει, γιατί βγάζει στα Χανιά, νομίζω κάπου σε κάποια αλλού στην Κρήτη, δεν έχει τη μυρωδιά αυτό το άρωμα που έχει εδώ. Θα το λεμπαρίτικο δίκταμα δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου. Και στα διαδικαστικά μας που είχαμε μείνει, αποχαιρετάμε την Εμπαρό για την ώρα τουλάχιστον.
και ανηφορίζουμε προς την Παναγιά το Δέτη, εκεί πέρα πάνω. Ο δρόμος περνάει, είναι πάρα πολύ βατός, είναι γύρω στα 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω νομίζω, και μετά θα κατευθυνθούμε προς Μιλιαράδες, των Μιλιαράδων βασικά. Εντάξει, εκεί θα πετάξουμε ντρόν και θα μάθουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία από αυτές που έχουν οι εκκλησίες και είναι μοναδικές. Δεν άκουσα. Πολύ καλά. Φτάσαμε μπρος, καλή μου, καλά μου πόδια. Πάμε για εξερεύνηση. Αρχικά, τρομερό σημείο θέας, πρώτα απ' όλα. Κάτω απλώνεται όλη, να το πούμε, το οροπέδιο του Τσεμπάρου εκεί πέρα από κάτω. Βλέπεις Μιλιαράδο, βλέπεις όλα τα χωριά. Φτάσαμε στην Παναγιά του Δέτη, που όντως, καλά είπες φίλε Γιώργο, είναι χτισμένο λες και είναι καταφύγιο. Αλλά δες πόσο απόκριμνα είναι τα βράχια και για ποιο λόγο μάλλον χρειάστηκε για να γίνει όλο αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια τρομερή ιστορία με θρύλους και θαύματα και θαυματουργά και δραπετεύσεων και τέτοια. Αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να τα πούμε στον τόπο τους. Θα ανέβουμε λοιπόν τα σκαλοπατάκια πάνω και θα πάμε σε αυτό το μικρό το εκκλησάκι, σε μια σχισμή στην ουσία, το οποίο θα δούμε κάτι έτσι λίγο περίεργο. Παναγιά του Δέτη λοιπόν. Ο μύθος λοιπόν τι λέει. Τουρκοκρατία. Είχαν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι μια εικόνα από την εκκλησία της Κεράς κάτω στην Έμπαρο και την πήγανε καπαλού. Βλαστημούσανε, βρίζανε, δεν ξέρω και εγώ τι. Η εικόνα πάντα έφευγε. Αυτό έγινε 2-3 φορές. Και ερχόταν εδώ. Την τελευταία φορά που και κρυβόταν, την πέρανε πάλι, την κατεβάζανε κάτω. Όταν λοιπόν τελευταία φορά ανέβηκε πάνω, η Παναγία είπε σκίσε δε την από μέσα και ανοίχτηκε αυτό εδώ πέρα και καλά το σχίσμα και μπήκε μέσα και κρύφτηκε πάρα πολύ βαθιά. Η εικόνα ακόμα αγνοείται, δεν έχει βρεθεί ποτέ και οι θρύλοι και οι μύθοι που έχουν δημιουργηθεί γύρω πίσω από όλο αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό βέβαια με την πίστη και με όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάντα ανεξερεύνητο και ανεξήγητο, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το θρύλο. Αλήθειες ψέματα, δεν είμαστε εδώ πέρα για να κρίνουμε τίποτα ούτε για να αφαιρέσουμε πίστη ή οποιοδήποτε πράγμα. Είναι κάτι μοναδικό, είναι ιστορίες που πρέπει να λέγονται, είναι ιστορίες που διεγείρουν τη φαντασία και είναι κάτι το οποίο δεν βλέπεις και πολύ συχνά. Γεια σας. Ένα παιδάκι είχε μπει μέσα και τελικά κατέληξε σε ένα δάσος μέσα στο βουνό όπου υπήρχε η εικόνα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο υπέροχα να τα αφηγείσαι και να τα ακούς και να τους δίνεις την προσοχή και τη σημασία που πρέπει, απλά και μόνο για να δυναμώσεις λίγο αυτό το ανεξήγητο και αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτή είναι η Παναγία του Δέτη. Αυτός είναι απ' έξω ο πανέμορφος χώρος που υπάρχει και πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Όταν ακούς τέτοιους θρύλους, τέτοιες ιστορίες, τέτοια πράγματα, εγώ τώρα ας πούμε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα, πιστεύει πάρα πολύ στη λογική. Αλλά και μόνο όταν έχεις ακούσει όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνεις μέσα, σε πιάνει ένα δέος, μία έτσι
Τι έχουμε εδώ, πώς ένιωσε το απικής μέσα. Περίεργα. Έχετε ένα αεράκι, μια υγρασία. Μια υγρασία, να τρέχει, βλέπεις και την τρύπα μέσα, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Στα πόσα βήματα αλλάζει το μαστέρ, ένα βήμα. Και αλλάζει τελείως όλο το σκηνικό. Αυτή ήταν η Παναγιά Τουδέτη, αυτή ήταν η Έμπαρος και το Θωμαδιανό και συνεχίζουμε για νέες περιπέτειες. Πού? Πάμε στο χωριό των Μιλιαράδων. Αφήνουμε λοιπόν την Παναγιά Τουδέτη και κατευθυνόμαστε προς το χωριό των Μιλιαράδων μέσα από αυτήν την πραγματικά μαγευτική διαδρομή. Και μετά πολλά, φτάσαμε στο χωριό των Μιλιαράδων. Έχουμε ανέβει λίγο υψόμετρο, είμαστε γύρω στα 1000-1000 κάτι μέτρα. Το νιώθεις και από το αεράκι. Και πάμε να κάνουμε τα γνωστά. Λίγο περιήγηση, λίγο πληροφορία και λίγο καλή εικόνα, όχι. Καλά. Το πρώτο πράγμα που σου κάνει κατευθείαν εντύπωση, το πρώτο πράγμα που βλέπεις και λες κάτι διαφορετικό υπάρχει από την υπόλοιπη ενδοχώρα, είναι φίλε το πράσινο. Καρυδιές, κυπαρίσια, μουρνιές, ένα σωρό δέντρα το οποίο σου δίνει μια διαφορετική οπτική από τα χωριά που έχεις συνηθίσει. Και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά, όχι. Το χωριό των Μιλιαράδων. Υπάρχει μια λοιπόν παρεξήγηση. Και το ίντερνετ μάλιστα γράφει, το αναφέρει ως Μιλιαράδες. Λάθος λοιπόν φίλοι μου. Ντόπιοι μας είπαν ότι το χωριό δεν λέγεται Μιλιαράδες, είναι το χωριό των Μιλιαράδων. Πάλι δεν θέλει πολύ φαντασία για να φανταστείς ότι εδώ πέρα το όνομά του το χωριό το πήρε γιατί οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν εδώ πέρα ήταν μάλλον λεγόντουσαν Μιλιαράδες. Οπότε είναι το χωριό των Μιλιαράδων και όχι Μιλιαράδες. Συνεχίζουμε τις όμορφες εικόνες, συνεχίζουμε την περιήγηση μας σε αυτόν τον πραγματικά ιδιαίτερο τόπο. Εντάξει, σούπερ έτσι, πολύ όμορφα σοκάκια, αμφιθεατρικά χτισμένο το χωριό, παντού πέτρα κυριαρχεί, ένα, δεν είναι αρκετά καλό διατηρημένο το χωριό. Οι άνθρωποι εννοείται να σε κεράσουμε ρακί, αχλάδι, μπύρα, κρασί, ό,τι θες, πάρα πολύ πράσινο, πες σε θες εδώ, πες εδώ. Από πάνω το βουνό Αγέροχο. Και να γίνω πάλι γραφικός, να γίνω πάλι ρομαντικός, να πω πάλι ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο η θάλασσα, οι παραλίες και τα τουριστικά τα πράγματα, να πω ότι αυτή είναι η πραγματική Κρήτη, να πω ότι εδώ βρίσκεις μυστικά προϊόντα, ανθρώπους και πράγματα τα οποία σου θυμίζουν αυτό που πραγματικά έκανες και εσύ μικρός στο χωριό σου. Να πω ότι αυτό είναι η ατραξιόν της Κρήτης μας και όχι όλα τα υπόλοιπα. Όλα μαζί ναι, αλλά είναι και αυτό φίλε. Είναι και αυτό. Έχω απομακρυνθεί από την παρέα. Θα πάω να μαζέψω μερικά καρυδάκια ακόμα. Και θα πάω να τους συναντήσω.
το χωριό δεν αριθμεί πάνω από 100-150 κατοίκους, μόνιμους τουλάχιστον. Εννοείται ότι σε όλες αυτές τις περιοχές, καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, γεμίζει περισσότερο ζωή και είναι όλο πολύ πιο διαφορετικό το σκηνικό. Οι ασχολίες είναι καθαρά γεωργικές. Παλιότερα και εδώ ο Έροντας ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό για την περιοχή, αλλά όπως μας είπε ο φίλος μας ο Γιώργος, έχουν κόψει όλα αυτά πια. Τα περιβόλια είναι σούπερ. Τι καλά. Σε κεράσανε πράγμα. Τίποτα. Α, τώρα τίποτα. Θα από μέσα, λέει, να κεράσει μια ρακή. Ε, βλέπεις τότε, σε κεράσανε. Πετάξαμε και ερχόμαστε. Έλα και εσύ κάτω να πιούμε τη ρακή. Γεια χαρά. Ωραίο μπαλκονάκι έχετε. Φεύγουμε από το σπιτικό της κυρίας Κατερίνας και αξίζει λίγο να το πούμε αυτό. Και με το που καθόμαστε μου λέει, συγγνώμη παιδί μου για τα μαύρα, μα έχασα πριν από 3 μέρες τον άντρα μου. Και λέω, μα τι είναι αυτά τώρα στο πέντος, να μην κάτσουν. Μου λέει, όχι, μου λέει, σε παρακαλώ, τέτοια παρέα, τέτοιους ανθρώπους. Ήρθανε στο τέτοιο, αυτός θα μας κοιτάει από ψηλά και θα χαίρεται. Σε παρακαλώ κάτσε να πιούμε ένα ρακάκι, να σε φιλέψω, να σε τρατάρω. Μας βγάλανε ρακί, αχλάδια, χαμόγελα. Και όλα αυτά ρε φίλε, 2 μέρες μετά το φεδιό του ανθρώπου. Δεν θέλω ούτε να το πάω στο συγκινησιακό, ούτε να... Το μόνο που θέλω ρε φίλε είναι να καταλάβετε πραγματικά σε τι τόπο και με τι ανθρώπους ζούμε. Και πόσο τελικά λίγα και μικρά είναι τα πράγματα σε σχέση με όλο αυτό το απέραντο που υπάρχει γύρω μας. Αφήνουμε το χωριό των Μιλιαράδων πραγματικά με τις καλύτερες εικόνες και αναμνήσεις και σίγουρα θα το ξαναεπισκεφτούμε πάρα πολύ σύντομα. Τώρα πάμε να βρούμε τα υπόλοιπα παιδιά και πάμε να επισκεφτούμε το Ξενιάκο και από εκεί να πάρουμε το δρόμο που πάει προς Κατοφύγη και να βγούμε στο οροπέδιο. Λίγο συναισθηματικά φορτισμένος, λίγο συγκινημένος, ναι, γιατί όχι, από έναν υπέροχο τόπο που σίγουρα θα ξαναέρθουμε. Μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό των Μιλιαράδων, 3 λεπτά διαδρομή, είναι ο Ξενιάκος ή το Ξενιάκο. Και είμαστε στο περιβόητο Ξενιάκοβι. Για το Ξενιάκο δεν έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα, έχω να σου πω 2 και σημαντικά. Ξέρεις όμως που θα στα πω? Πού? Το κάθαρις στον τόπο του. Εντάξει. Πάμε για το πρώτο. Πάμε. Λοιπόν, τον εφέραμε με το ζόρι. Η εκπομπή δεν κάνει ποτέ τοποθέτηση κάτι, οτιδήποτε, να διαφημίσουμε κάτι, αλλά αυτός είναι ο φίλος μου ο Σίμος. Αυτή είναι η ταβέρνα του, η περιβόητη ταβέρνα του Ξενιάκου. Και το λέω, το είπα και πριν, είναι εδώ ο Σίμος. Είναι από το πιο ωραίο φαγητό που έχω φάει, όχι πρόσφατα, ποτέ ζωή μου, γιατί ο Σίμος είναι μερακλής. Έχει προϊόντα δικά του, έχει κρασί δικό του, ναι. Και ό,τι φτιάχνει, το φτιάχνει αυτός. Άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Και μην φανταστείς ταβέρνα που σου παίζουν τα λαϊκά, τα κριτικά, τα ό,τι. Εδώ πέρα η φάση είναι κολωνάδα ποτηράκι, κρασάρα, μπλουζιές, ηρεμία. Είναι κάτι, η λέξη alternative, είναι κάτι πραγματικά που το χαρακτηρίζει, αλλά είναι πραγματικά αυθεντική. Με λείπει
Θα χρειαστεί να φύγουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή και δυστυχώς δεν θα φάμε το τσιγαριαστό και το κοκκινιστό που... Εγώ θα φτάνω μια μέρα εκτός τώρα... Υπηρεσίας. Μάθια και... Έτσι. Έτσι, να σας δώσω λίγο αγάπη στα πιάτα. Μα γι' αυτό θα έρθουμε και γι' αυτό έρχονται. Αυτό θέλω να έρθω εδώ. Βίβα, ευχαριστώ. Γιατί έρχονται εδώ όλοι αυτοί που έρχονται από τόσο μακριά. Ξέρω εγώ, να ξέρεις. Χρειάζεται να μάθουμε πολύ. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ήπιες ένα κρασάκι. Ναι. Ήπιες ένα κρασάκι. Ήπιες. Φωτάρικος ένα κρασάκι. Ήπιες. Μιχάλης, ήπιες κρασάκι. Όχι. Ο Μιχάλης δεν ήπιες κρασάκι, είτε οδηγάει. Να το θυμόμαστε αυτό γενικά, ε. Όταν πίνουμε δεν οδηγάμε. Πέρα από αυτό τώρα συνεχίζουμε. Ξενιάκος. Όμορφο πάλι αμφιθεατρικό χωριό. Και αυτό το πράγμα που με ιντριγκάρει πάρα πολύ σε όλα τα χωριά, ρε φίλοι, είναι τα ονόματα. Γιατί παίρνουν τις ονομασίες έτσι τα χωριά. Τι είναι το Ξενιάκο. Ξέρεις. Α, με ρωτάς. Ναι. Όχι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο πρώτος λέει που έρχεται και κατοίκησε εδώ πέρα την περιοχή και έφτιαξε ένα μετόχι. Δεν θυμάμαι το όνομά του και ούτε έχει συμπασία. Ήταν ένας, νομίζω, Τούρκος, ο οποίος ήρθε και έκανε την πρώτη κατοικία εδώ, αυτό το μετόχι που σας λέω. Αργότερα ήρθαν και οι υπόλοιποι, η περιοχή ενδείκνυτο για κατοίκηση και έτσι έγινε αυτό το χωριό. Επειδή λοιπόν ο πρώτος που ήρθε ήταν ξένος, το χωριό το βγάλανε Ξενιάκο. Κατάλαβες, Γιώργη μου. Κατάλαβα. Και δες τώρα πόσο δύσκολο και δύσβατο όμως είναι. Πολύ ανηφόρα, ε. Πάτε πόδια μου. Ξενιάκος τσεκ, φίλε. Άλλο ένα χωριό το βγάλαμε από τη λίστα μας. Και τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να δείχνουμε το πόσες εκπλήξεις και διαφορετικά πράγματα μπορείς να δεις σε αυτό το υπέροχο νησί στην Κρήτη. Ξέρουμε όλοι τις διαδρομές για το οροπέδιο, ε. Θα πάμε από τη Χερσόνησο, θα πάμε δέλεια από την Κερά, θα πάμε δέλεια από οπουδήποτε. Μα πάει και από εδώ, φίλε, το οροπέδιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πάρουμε το δρόμο από το Ξενιάκο, να περάσουμε από το Κατοφύγιο, ένα μικρό χωριουδάκι, δεν νομίζω να σταματήσουμε, και θα βγούμε μέσα από μια πραγματικά πανέμορφη και μοναδική διαδρομή στο καμινάκι του οροπεδίου Λασιτίου. Ετοιμαστείτε να δείτε εικόνες, ετοιμαστείτε να δείτε δρόμους και τοπία τα οποία. Κάνει και ρήμα, είδες. Δεν νομίζω να σας θυμίσουν τίποτα από ό,τι έχετε δει για τους κανονικούς δρόμους που πάνε στο οροπεδίο. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Εδώ περνάμε από το Κατοφύγιο ενημερωτικά. Μικρό χωριουδάκι. Δεν θα σταματήσουμε γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αλλά not bad. Ξέρετε κάτι, παιδιά? Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, όταν είσαι σε ένα χωριό, προτεραιότητα ποιος έχει? Ο προστινός. Όχι, ο χωριανός. Μετά λοιπόν η κλίμακα πώς πάει? Τους έχει την περισσότερη φορά. Όχι. Άμα είσαι τώρα ξένος, τουρίστας, χωρίς να θέλει να έρθει, έχει ο ντόπιος. Τα κάνουμε τώρα. Άρα. Αυτό το είπαμε, χωριανός. Ναι, εμείς δεν είμαστε όμως χωριανοί. Αλλά εδώ τώρα είχαμε τουρίστα και εμάς. Και ντόπιους. Ποιοι έχουν προτεραιότητα? Εμείς έχουμε. Sorry. Ο δρόμος έχει πολύ στραβηλή και έχει κατέβει ποτέ κανείς από εδώ ξανά? Όχι. Όχι, όχι, πολύ ωραία. Η τηλεόραση είναι μόνο ψέματα! Εκτός με τη δικιά μας εκπομπή. Πού βγήκαμε, φίλε! Από κάτω το οροπέδιο Λασιθίου στέκεται αγέροχο, επιβλητικό, πανέμορφο, μάγκα. Η διαδρομή πραγματικά μοναδική. Κάτω μας απλώνεται όλο το οροπέδιο, ο δρόμος καταλήγει κατευθείαν στο καμινάκι και από εκεί θα πάρουμε το δρόμο πίσω της επιστροφής.
Δεν έχετε παράπονο όμως. Και τι δεν είδαμε σήμερα, τι δεν μάθαμε και πόσα όμορφα πράγματα και όμορφους ανθρώπους γνωρίσαμε, φίλε. Ωχοχο! Όσο είμαι σώος, θα αποχαιρετήσω, για μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δίνουμε ένα νέο ραντεβού, δίνουμε μια νέα συνάντηση για ένα τόπο ακόμα πιο όμορφο, ελπίζω. Μπορεί δύσκολο, μπορεί και όχι. Για την ώρα, ραντεβού.